Όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Υπάρχει το ζήτημα με τα παιδιατρικά νοσοκομεία, κυρίως με τα παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κύριε Γιαννάκο, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αργυρέ. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε το θέμα με τα παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αττική, το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού. Τι έχει συμβεί τώρα εκεί πέρα, γιατί ο μεν υπουργός λέει ότι κάποιοι για κομματικούς λόγους γιατροί έχουν μπλοκάρει το όλο το σύστημα, ενώ έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι γιατροί λένε ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Κοιτάξτε, όποιος δεν βλέπει το πρόβλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία, με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, πραγματικά έθελω τη φλή. Το λέω αυτό για ποιο λόγο. Διότι συνεχώς έχουμε ένα κύμα μαζικών παραιτήσεων υγειονομικών, 300 το μήνα χάνουμε χωρίς την αντικαθίσταση. Και όταν λέμε θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι προκηρύσουμε θέσεις, η προκήρυξη από την πρόσληψη, μεσολαβούν 5 χρόνια. Και το ισοζύγιο είναι 0. Γιατί επικουρικό προσωπικό που ήδη εργάζεται ή μόνιμο καταλαμβάνει θέσεις καινούργιες με τον νέο διαγωνισμό. Ως εκ τούτου δηλαδή, εμείς νέο προσωπικό στα νοσοκομεία δεν έχουμε. Και το κύμα μαζικής φυγής συνεχίζεται εξαιτίας των δυσμενών συνθήκων εργασίας, των χαμηλών αμοιβών και τις ευκαιρίες που έχουν οι υγειονομικοί να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα με καλύτερους όρους και κυρίως στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία όπως και στα άλλα νοσοκομεία της χώρας, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στους χειρουργικούς τομείς. Όχι μόνο από αναισθησιολόγους, αλλά και από νοσηλευτικό προσωπικό. Συνομιλούσα με έναν αναισθησιολόγο από το νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού και μου είπε και ένα λεωφορείο ακριβώς και το έγραψα μάλιστα γεμάτο αναισθησιολόγους να έρθουν στα δύο παιδών νοσοκομεία η κατάσταση δεν θα αλλάξει γιατί δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε λοιπόν 3.000 χειρουργία στα δύο νοσοκομεία σε αναμονή παιδιά από 13 μέχρι 15 μήνες. Λειτουργούν λιγότερες από τις μισές χειρουργικές αίθουσες στα δύο νοσοκομεία εξαιτίας των ελλείψεων αυτών που ανέφερα συγκεκριμένα. Στο Αγλαία Κυριακού λειτουργούν οι 3 χειρουργικές αίθουσες στις 8 ανεπτυγμένες και στο Αγία Σοφίας στις 9 ανεπτυγμένες λειτουργούν μεταβίαση 3 ή 4. Ακόμη και τα χειρουργεία να μην σταματήσουν τα τακτικά περιορίζονται λόγω των λειψών λειτουργούντων χειρουργικών εφουσών. Και όλα αυτά, κύριε Γιαννάκο, τη στιγμή που και τα υπόλοιπα παιδιατρικά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα δεν είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή πολλές φορές τα δύο αυτά νοσοκομεία στην Αττική λειτουργούν και σαν, πώς να το πω, σαν τερματοφύλακες για όλα τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, έγινε πρόσφατα η διακομιδή ενός 7χρονου παιδιού από τα Ιωάννινα, γιατί δεν υπήρχε εκεί πέρα. Δεν μπορούσαν μονάδα ιδιωτικής, δεν υπήρχε μονάδα ιδιωτικής θεραπείας. Ακριβώς. Και μεταφέρθηκε στην Αττική. Ναι, στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία μεταφέρονται, γνωρίζει όλος ο κόσμος, επειδή έχουμε στη χώρα μας 3 παιδιατρικά νοσοκομεία. Και κυρίως τα δύο, το Αγλαία Κυριακού και το Παίδων Αγίας Σοφίας, ανάλογα ποιο εφημερεύει την ημέρα της διακομιδής, διακομίζονται παιδιά από όλη τη χώρα. Γιατί μετά συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει παιδιατρικό νοσοκομείο, δεν υπάρχει... Ασφαλώς και όχι, έχει εξαγγελθεί. Έχει εξαγγελθεί εδώ και 15 χρόνια και έχει γίνει το γεφυρί της Άρτας. Δεν υπάρχει, ούτε τα θεμέλια δεν υπάρχουν ακόμα. Σε ποιες πόλεις υπάρχουν παιδιατρικά νοσοκομεία? Μόνο στην Αττική. 3 νοσοκομεία και στην Πάτρα το Χαραμαντάνιο. Μάλιστα. Ούτε στη Λάρισα, ούτε στο Ηράκλειο, πουθενά. Υπάρχουν οι παιδιατρικές κλινικές, ναι, οι οποίες λειτουργούν, αλλά όμως επειδή δεν έχουν γιατρούς που είναι εξειδικευμένοι στα παιδιά. Όχι μόνο παιδοχειρουργούς, αλλά και άλλες ειδικότητες, γενικώς γιατροί ειδικοτήτων που είναι εξειδικευμένοι στα παιδιά. Mm-hmm. Όταν ένα παιδί εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές, διακομίζεται στην Αττική. Και επίσης δεν έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας για παιδιά. Είναι απαράδεκτο να έχουμε μόνο στην Αττική, δεν έχουμε διασωληνωμένα παιδιά. Συνολικά δηλαδή πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας για παιδιά υπάρχουν στην Ελλάδα? 52, εκ των οποίων 32 στην Αττική. Και 20 μόνο στην περιφέρεια. Στην Βόρειο Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε για όλη τη Βόρειο Ελλάδα 8 κλίνες ΜΕΔ για παιδιά στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι πάντα γεμάτες. Ένα παιδί δηλαδή σήμερα χρειαστεί, επειδή είναι γεμάτη ΜΕΔ,
από την Κομωτινή την Αλεξανδρούπολη θα διακομιστεί στην Αττική. Και μετά έχουμε μόνο στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Από τις 52 αυτές μας λέτε, κύριε Γιαννάκο, από τις 52 μέθη μας λέτε για τα παιδιά, πόσες λειτουργούν? Οι 52. Και οι 52 λειτουργούν. Οριακά. Οριακά λειτουργούν 52. Οριακά. Με μεγάλες ελλείψεις εντατικολόγων, αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού. Σας λέω όμως ότι στην περιφέρεια υπάρχει έντονο πρόβλημα. Γιατί λειτουργούν μόνο 8 στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούν μόνο στην Πάτρα, στο Ρίο και στο Βενιζέλιο. Συγγνώμη, όχι στο Βενιζέλιο, στο Πανεπιστημιακό Ηρακλείου. Ένα παιδί λοιπόν από τα Γιάννενα, όπως χρειάστηκε το 7χρονο, επειδή δεν υπάρχει ΜΕΘ, παρότι έχουμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο εκεί για παιδιά, διακομίστηκε στην Αττική. Και να θυμίσω ότι πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, από τα Γρεβενά, διακομίστηκε διασωληνωμένο παιδί για την Πάτρα και πέθανε στον δρόμο. Μάλιστα. Πολύ άγριες καταστάσεις πραγματικά και μιλάμε τώρα για τα παιδιά που θα πρέπει να έχουν μια καλύτερη παροχή υγείας, γιατί παιδιά είναι, πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εάν δεν δώσουμε κίνητρα, δυστυχώς ο τελευταίος υγειονομικός θα κλείσει την πόρτα. Γιατί τι γίνεται τώρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία? Συνεχώς μετακινείται το προσωπικό από υγειονομική μονάδα σε υγειονομική μονάδα να καλύψει κενά. Έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Ένας γιατρός που παίρνει 1.800 ευρώ και ο νοσηλευτής με 800 ευρώ. Δεν είναι μισθή αυτή, ειδικά όταν πρέπει να νοικιάζεις και σπίτι. Να πας και μακριά από το σπίτι το οικογενειακό που έχει. Δεν φτάνουν οι μισθοί. Και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες, προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας και κυρίως στο εξωτερικό. Μάλιστα. Πραγματικά σας λέω τώρα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Μόνο είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Και τώρα σε λίγο θα είμαι στο ΑΧΕΠΑ. Εδώ λοιπόν, από τις 70 χειρουργικές αίθουσες που έχουμε, ανεπτυγμένες, όχι για παιδιά, για ενήλικες, λειτουργούν οι 43. Και έχουμε 22.000 χειρουργία σε αναμονή. Μάλιστα. Και στα απογευματινά χειρουργία κάναμε μόνο 250 μέχρι τώρα. Και Γιαννάκο, θα τα πούμε όλα αυτά. Ξέρετε ότι έχουμε συχνή τακτική επικοινωνία. Αυτό που ήθελα επιγραμματικά μόνο να μας πείτε, αν είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να λυθεί τις επόμενες ημέρες το θέμα με το Αγλαία και το Αγία Σοφία, το Αγλαία Κυριακού και το Αγία Σοφία, καθώς όπως είπαμε παίζουν κομβικό ρόλο στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Όπως είπα, κύριε Αργυρέ, ότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος γιατί το θέμα αυτό πώς μπορεί να λυθεί τώρα, να γίνουν μετακινήσεις κάποιων αναισθησιολόγων στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία. Πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν τα τακτικά χειρουργεία, αλλά θα γίνονται πάρα πολύ λιγότερα. Μάλιστα. Και έτσι τα παιδιά θα έχουν, η επιλογή τους ποια θα είναι? Ή να πάνε στον ιδιωτικό τομέα να πληρώσουν, ή να περιμένουν πάνω από 13-15 μήνες να χειρουργηθούν. Και οι μετακινήσεις αναισθησιολόγων, να γνωρίζει ο κόσμος, από ένα νοσοκομείο γενικό. Δεν επιλύει το πρόβλημα, γιατί ένας αναισθησιολόγος από ένα γενικό νοσοκομείο δεν έχει την ειδίκευση να δώσει αναισθησία στα παιδιά. Μάλιστα. Και ούτε νοσηλευτικό προσωπικό θα βρούμε. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Yeah.